Βίωσαν τον εφιάλτη και περιγράφουν τις δραματικές στιγμές, συγκλονιστικές συμμαρτυρίες των κριτικών, επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων των Βρυξελών για το αιματοκύλισμα στην καρδιά της Ευρώπης. Πραγματικά η πόλη πάγωσε, εμείς οι ίδιοι ανησυχήσαμε αρκετά. Ελικόπτερα πετούσαν συνεχώς και συνεχίζουν να πετούν. Αστυνομία είναι παντού, στρατός είναι στους δρόμους. Οπλισμένοι στρατιώτες και αστυνομικοί, πάνω πλήρως θα το χαρακτήριζα. Δρόμοι αποκλεισμένοι από περιπολικά και από τις κορδέλες ασφαλείας της αστυνομίας, του στρατού. Τις πρωινές ώρες πραγματικά υπήρχε μεγάλη παγωνιά, μεγάλη παγωμάρα σε όλους. Την πρώτη ώρα δεν είχαμε τηλέφωνα να επικοινωνήσουμε στη χώρα μας. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Μας παίρνανε από την Ελλάδα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, είχαν αποκλειστεί και οι επικοινωνίες. Στις Βρυξέλλες και κριτική αντιπροσωπεία 18 μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκεκλημένη του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την πόλη. Η πόλη γενικά σε μια άσχημη τέτοια, εγώ που έχω επισκεφθεί και άλλες φορές στις Βρυξέλλες, αυτό που αντίκρισα σήμερα ήταν δραματικό, θα έλεγα. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική σήμερα το πρωί. Ξυπνήσαμε στις Βρυξέλλες και ήταν μια διαφορετική ημέρα που έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα φόβου, θυμού. Μια πόλη διαφορετική με έντονη την παρουσία του στρατού, της αστυνομίας, των ασθενοφόρων δυστυχώς. Κυκλοφορούν κι άλλοι εκ των βομβιστών στην πόλη οπλισμένοι. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε και όπως καταλαβαίνετε όλοι είμαστε επιφυλακτικοί. Έζησαν από κοντά όλα τα δραματικά γεγονότα. Προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Μία νεκρή πόλη, οι Βρυξέλλες, μετά τις πολύ νεκρές βομβιστικές επιθέσεις, λένε οι κριτικοί. Φανταστείτε ότι τόσοι ταξιδιώτες πρέπει να αναζητήσουν διαφορετικές πύλες εξόδου, διαφορετικά αεροδρόμια. Εγώ δοκίμασα να φύγω από το Παρίσι, αλλά το τρένο Θαλής δεν κάνει δρομολόγια. Δοκίμασα να φύγω με λεωφορείο, δεν κάνουν δρομολόγια. Δοκίμασα να φύγω με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και δεν μπόρεσα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην διακίνηση των ανθρώπων. Η πόλη ήταν και είναι σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς εδώ δεν αντιληφθήκαμε τον πανικό, αντιληφθήκαμε τον τρόμο. Όπου κανένα, ερήμωσε η πόλη, μια έρημη πόλη. Αγωνία και για τους επιβάτες σε πρωινή πτήση της Αιτζίαν από Αθήνα προς Βρυξέλλες, η οποία αισίως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντίζελντορφ.